Πάμε τώρα στα, στα χτέλη. Πάμε ξανά στο, στο Σωτήρι Μπασάκη. Στα χτέλη του Κιθάρου. Θα έρθει κοντά μας και ο Θοδώσης πάνω εδώ. Σωστά. Σοβαρό. Καλημέρα, καλημέρα, Θοδώση. Σοβαρό. Καλώς ήρθατε. Πάρα πολύ σοβαρό. Σφυρίζαν οι σφαίρες ανάμεσα στους επιβάτες τώρα. Εδώ είναι το ζητούμενο. Ανάμεσα στους επιβάτες. Βλέπουμε στο, στο πλάνο τη σφαίρα πάνω στην οροφή. Τα κτέλ. Έχουν πάρα πολύ κόσμο. Και όλο αυτό γίνεται στην πιάτσα των ταξί. Που σημαίνει ότι υπάρχει ουρά από κόσμο. Έτσι. Έτρεχαν αλόφρονες οι άνθρωποι. Για κάτσε να το ξεκινήσει ο Σωτήρης. Για πάμε, Σωτήρη, για πάμε. Καλημέρα σας και πάλι. Και εδώ είναι ακριβώς από πίσω μου η πιάτσα των ταξί, όπου έγινε, διαδραματίστηκε όλο το συμβάν. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, τέσσερα άτομα τα οποία ξυλοκόπησαν έναν οδηγό ταξί, ο οποίος οδηγήθηκε μόφυρτος στο νοσοκομείο, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους τέσσερις έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε στον αέρα, με αποτέλεσμα οι σφαίρες να εξωστρακιστούν στο ταβάνι. Δύο κάλικες συνέλεξαν συνολικά οι αστυνομικοί, και καταλαβαίνετε ότι εκείνη την ώρα, καθώς είναι εβδομάδα επιστροφών, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος παρακολουθούσε σοκαρισμένος το περιστατικό. Βέβαια, νωρίτερα σημειώθηκε ένα άλλο ανεξάρτητο περιστατικό από το δεύτερο. Κάτι το οποίο, όπως μας λένε εδώ αυτόπτες μάρτυρες, είναι κάτι σύνηθες το τελευταίο διάστημα να συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά, βέβαια χωρίς πυροβολισμούς. Για πάμε εδώ και στον συνάδελφό μας να μας πει και ο Θοδώσης περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχει μια κατάθεση στα χέρια της αστυνομίας ενός αυτόπτη μάρτυρα. Περίμενε το ταξί ο άνθρωπος. Λέει ότι όλα ξεκίνησαν μάλλον για μια πελάτησα. Θα διερευνηθεί βεβαίως. Ποιος θα την πάρει, πήγαινε στο αεροδρόμιο. Έβαλε η γυναίκα, η άγνωστη γυναίκα, τα πράγματά της στο πρώτο ταξί στο Port Bagas και ξαφνικά εμφανίστηκαν τρία άτομα. Σύμφωνα με την κατάθεση, λέει, αυτά τα τρία άτομα μάλλον ήταν Ρωμά. Θα το δούμε. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Ό,τι λέμε πρέπει να διαπιστωθεί από την έρευνα. Καλή κατάθεση, αλλά πρέπει να γίνει και η έρευνα. Άρπαξαν την τσάντα της γυναίκας, την πήγαν στο δεύτερο ταξί. Αντέδρασε ο οδηγός και εκεί άρχισε να πέφτει άγριο ξύλο. Μια από τις καρέκλες που βλέπετε και στα πλάνα χρησιμοποιήθηκε από τους επιτιθέμενους για να χτυπήσουν στο κεφάλι τον οδηγό, ο οποίος ακόμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Αυτοί ισχυρίζονταν ότι είχαν προτεραιότητα αυτή, δηλαδή, αυτό το ταξί. Θέλανε μάλλον να πάρουν την κούρσα. Ναι. Στην συνέχεια, λέει, διαπληκτίστηκαν και μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει την γυναίκα που πήγαινε στο αεροδρόμιο. Ήταν καλό το μεροκάματο για αεροδρόμιο τώρα. Δεν είναι αστεία. Βεβαίως. Είναι καλό το μεροκάματο και αν είναι και λίγο τα πράγματα εκεί και τα μηχανήματα πειραγμένα, είναι ακόμα καλύτερα τα μεροκάματα. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί δυστυχώς συμβαίνουν αυτά. Έτσι είναι, έτσι. Δεν γίνονται σε κάποια άλλη χώρα. Εδώ γίνονται. Λοιπόν, τον χτύπησαν και με την καρέκλα κατά την διαφυγή τους, γιατί άρχισε να αντιδρά ο κόσμος. Κλήθηκε η αστυνομία. Εδώ, μία παρένθεση. Ξέρω και από προσωπική εμπειρία, γιατί και εγώ ως Πελοποννήσιος στα ΚΤΕΛ. Μεγάλωσες. Βεβαίως. Και ως φοιτητής από τη δεκαετία του 80, πάντα υπάρχει αστυνομία. Εκεί πέρα λοιπόν κλήθηκε. Τώρα κάπου αλλού ήταν οι αστυνομικοί, έκαναν κάποια περιπολία. Καμιά κάμερα έχει εκεί. Είναι γεμάτο κάμερες εκεί. Τότε. Είναι γεμάτο κάμερες. Θα τα βρουν από τις κάμερες. Έχουν πάρει βιντεολειπτικό υλικό. Γιατί οπωσδήποτε και οι αριθμοί των αυτοκίνητων θα φαίνονται και τα αυτοκίνητα θα φαίνονται και η πιάτσα και τα λοιπά. Ακριβώς. Μου έλεγε όμως ένας αστυνομικός, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Ξέρεις, μου λέει πόσα μαϊμού ταξί κυκλοφορούν. Αριθμούς, μου λέει, οι οποίοι δεν αντιστοιχούν κάτι, μου λέει, σαν τα πακιστανικά. Ξεβρές. Σαν τα πακιστανικά τηλέφωνα. Ψάξε να βρεις ποιος είναι ο ιδιοκτήτης που. Και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το βιντεολειπτικό υλικό, όπως είπες πολύ σωστά, Δημήτρη, θα βοηθήσει και θα βοηθήσει στο να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι δράστες αυτού του περιστατικού. Διότι όταν βγάζεις όπλο μες στον κόσμο, στα ΚΤΕΛ, και αρχίζεις και ρίχνεις στον αέρα, την επόμενη φορά ουδής γνωρίζει το πού θα ρίξει ο άνθρωπος αυτός.